Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στο κανάλι μας. Ελπίζω να καταλάβατε τι θα κάνουμε στο βίντεο αυτό. Αν είστε νέοι στο κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και θα βλέπετε περισσότερα tutorial βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ένα φοβερό εφέ μάσκας και αποκλεισμού πλαισίων στο Filmora X. Πάμε να το δούμε. Έχω ήδη ένα βίντεο το οποίο και ανεβάζω στο Filmora, στη συνέχεια το κατεβάζω στην timeline. Το βίντεο που έχω είναι κάτι τέτοιο. Θα πρέπει επίσης και εσείς να έχετε ένα τέτοιο βίντεο, ένα παρόμοιο βίντεο, το οποίο να κινείται με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει επίσης στο βίντεο σας να υπάρχει μια κολόνα ή ένα δέντρο για να ξεκινήσει από εκεί η επεξεργασία. Μετακινήστε τώρα την κεφαλή αναπαραγωγής εκεί όπου η κολόνα είναι πλήρως ορατή στο βίντεο. Μεταβείτε τώρα στα δείγματα χρωμάτων και κάντε κλικ σε αυτήν. Επιλέξτε το πράσινο χρώμα, σύρτε το και αφήστε το στο χρονοδιάγραμμα στην αρχή της κεφαλής αναπαραγωγής, ακριβώς εδώ. Ορίστε τη διάρκεια του πράσινου χρώματος έως το τέλος του βίντεο. Κάντε διπλό κλικ στο πράσινο χρώμα και από την οθόνη προβολής πιάστε από αριστερά και σύρετε προς τα δεξιά, έτσι ώστε να είναι στο τέλος της κολόνας. Κάνουμε πάλι διπλό κλικ στο πράσινο χρώμα, πηγαίνουμε Animation, Customize και βάζουμε το πρώτο μας frame στην αρχή του χρώματος. Στη συνέχεια μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής λίγο πιο μακριά. Τραβήξτε την εικόνα της πράσινης οθόνης από το βέλος στα δεξιά και σύρετε την στην κολόνα. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στο υπόλοιπο βίντεο, μιας και η μέθοδος όλων των βασικών καρέ είναι ίδια. Συνεχίστε να παρακολουθείτε και κάνετε ακριβώς ό,τι βλέπετε. Πατήστε OK, οπότε προσθέσαμε animation οθόνης green screen δίπλα από την κολόνα, όπως αυτό που βλέπετε. Κάντε export και αποθηκεύστε την εργασία σας. Στη συνέχεια διαγράψτε την εικόνα και το βίντεο από το χρονολόγιο ή αποθηκεύστε την εργασία σας και ανοίξτε καινούριο project. Φορτώνουμε το εξαγόμενο βίντεο που κάναμε export στο Filmora, σύρτε και αποθέστε στο δεύτερο κομμάτι του χρονολογίου. Στη συνέχεια φορτώνουμε στο Filmora το δεύτερο βίντεο που θέλουμε να βάλουμε στη μάσκα φόντου πίσω από την πράσινη οθόνη. Τώρα μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής εκεί όπου η κολόνα είναι πλήρως ορατή στο βίντεο. Σύρτε το βίντεο αυτό στο χρονοδιάγραμμα στην κεφαλή αναπαραγωγής και στη συνέχεια πάμε να αφαιρέσουμε την πράσινη οθόνη του παραπάνω βίντεο. Κάντε κλικ στο βίντεο με το πράσινο χρώμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εργαλείο πράσινης οθόνης. Ας δούμε τώρα τι φτιάξαμε. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε κι εσείς να τα καταφέρετε. Αν συναντήσετε δυσκολίες, αφήστε σχόλια και θα απαντήσω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας!